Τώρα θα ξεκινήσει το παιχνίδι. Ο Μάζουρκ βιάστηκε λίγο. Το γέμισμα που έγινε, ο Άμπραχαμ κέρδισε. Ανεβαίνει ο Πιλέας, παίρνει μπάλα, η σέντρα στην περιοχή, ο Ντούρης πήγε το κεφάλι, ο Βοϊτκόφσκι, κόντρες, κουντόμπιακ το σουτ πάνω από την εστία. Ο Ασαμόα δεν μπόρεσε, η μπάλα τώρα απομακρύνεται. Έρχεται ο Πιλέας, δοκιμάζει το σουτ, η μπάλα κατευθείαν στα χέρια του Σισκόφσκι. Γκόρουμπετς, η σέντρα στην περιοχή, κεφαλιά εδώ που έγινε ο Σισκόφσκι, δεν μπόρεσε ο Βοϊτκόφσκι, 1-0. Υπάρχει υπόδειξη offside, όμως σταματάει η φάση στο 19. Ενώ εδώ βλέπουμε την προηγούμενη φάση και την υπόδειξη offside του Βοϊτκόφσκι. Για πολύ λίγο προσωρινά ο Εθνικός με 10. Για να δούμε το αλληδοξά. Μπαγιάν μπροστά για Εμπραλίντζε από Μπένιν Ντιάς. Εμπραλίντζε, πολύ ωραία τρίπλα. Αδειάζει εκεί τον Αδωνή. Εμπραλίντζε το γύρισμα. Ο Κουντόμπιακ, πολύ καλή άμυνα. Κρατάει ο Ουκρανός. Ψάχνει στηρίγματα. Αφήνει για τον Ιωάννου. Η σέντρα του Ιωάννου είναι καλή και φαγιά που έγινε από τον Ζακ Παύγη για άμυνα του Εθνικού. Εδώ το γέμισμα κερδίζει και φαγιά. Το σουτ που έγινε, η μπάλα πάνω από τα δοκάρια από τον Πενιντίας. Πιλέας εκτελεί, η μπάλα στην περιοχή και φαγιά που έγινε, μεγάλη επέμβαση του Σισκόφσκι με χολ για την ομάδα του Εθνικού. Το γέμισμα, κεφαλιά του Ντούρης, ευκαιρία έξω από Ζάκπα. Ντούρης κρατάει, πάει να βγάλει κάθετη για τον Μάζουρε και έγινε η κόντρα, η μπάλα στον Ιωάννου. Πίσω για τον Πιλέα, δοκιμάζει το σούτο Πιλέας, δεν ήταν κακό η μπάλα. Εκτελεί ο Πιλέας, η κεφαλιά που έγινε από τον Μάζουρε, πάνω στην γραμμή έγινε η απομάκρυνση της μπάλας. Εδώ ο Θωμάς Ιωάννου, στην τελευταία του ίσως επιθετική προσπάθεια στο παιχνίδι. Στο 78 ο Πιλέας στη σέντρα, η μπάλα περνάει, ο Κουντόμπιακ το σουτ θα μαζέψει ο Σισκόφσκι. Ντούρης, λάθος πάσα, ο Σαντίκ, ο Ασαμόα, ευκαιρία εδώ για το 0-1, Εμπραλίντζε να σουτάρει εδώ, η επέμβαση που έγινε από τον Χριστοδούλου. Στο παιχνίδι, Κοβάσεβιτς θα πέσει κάτω, θα πάρει και το φάουλ στο 5ο λεπτό καθυστερήσεων, τέλος παιχνιδιού, 0-0 ο Εθνικός. Με την δόξα σε ένα παιχνίδι που ό,τι καλό είχε να μας επιδείξει ήταν στο δεύτερο ημίχρονο.